Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε το unboxing του Element Hazo KG1000G. Λοιπόν, τις προάλλες είχα δείξει τα ακουστικά Element, τα Hattori, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, και με το που είδα το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο θέλησα να το αποκτήσω για να το κάνω giveaway. Μου είχαν προτείνει κάποια παιδιά, το άφησα λίγο καιρό και τελικά έρθει η ώρα να το δούμε. Είναι το πρώτο unboxing στο ελληνικό YouTube για το συγκεκριμένο προϊόν. Η εταιρεία Element τον τελευταίο καιρό έχει πολύ μεγάλη ανωδική πορεία, βασικά αρκετά μεγάλη ανωδική πορεία στον ελληνικό χώρο, και μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με τα προϊόντα της σειράς Natech, γιατί είναι και αυτή μια εταιρεία η οποία έχει αρχίσει να κατακλείει τον ελληνικό χώρο σιγά σιγά, είναι ένα κλικ παραπάνω σε ποιότητα, έτσι όπως το βλέπω και το κλείνω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολόγιο μας. Βλέπουμε έχει κόκκινο φωτισμό, όμως μην μείνετε εκεί γιατί θα δούμε ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει και άλλους χρωματισμούς, άλλα όμορφα χρώματα. Βλέπουμε το κουτάκι από την προστινή πλευρά, είναι αυτή εδώ. Να δούμε από τα πλάινα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, απλά έχει το λογότυπο της εταιρείας με το όνομα Hanzo και δύο χαρακές, από τρεις χαρακές μάλλον από πλάι σαν νύχια, που από πάνω έχει μία λαβή για να το σηκώνουμε. Και από την πίσω επιφάνεια, στην πίσω επιφάνεια μάλλον, στο πίσω μέρος του κουτιού, όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο το κουτί, αρκετά μεγάλο το πληκτρολόγιο και δεν χωράει όλο στο πλάνο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πίσω μέρος. Θα σας διαβάσω ακριβώς λίγο δύο λεπτά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, γιατί τα περιγράφει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι σχετικά τεράστιο. Έχει 552 εκατοστά μήκος, επί 20 εκατοστά πλάτος και 31 χιλιοστά σε πάχος, λοιπόν γύρω στα 3 εκατοστά σκεφτείτε. Έχει, ζυγίζει 1080 γραμμάρια, αρκετά βαρύ και στιβαρό. Η δύναμη η οποία απαιτείται για να ενεργοποιήσουμε τα κουμπιά είναι 44 συν πλην 10 γραμμάρια max. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τα μηχανικά πληκτρολόγια παιδιά έχουν γύρω στα 45 γραμμάρια, 45G δύναμη ενεργοποίησης, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στα μηχανικά πληκτρολόγια, αν και είναι πληκτρολόγιο μεμβράνης, αλλά δεν απαιτείται ιδιαίτερη δύναμη για να το ενεργοποιήσουμε. Επίσης, το χτύπημά του είναι γύρω στα 6 συν πλην 0,3 χιλιοστά. Το stroke που κάνει για να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο, είπαμε πληκτρολόγιο μεμβράνης, δεν το ξεχνάμε αυτό. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η ζωή του, maximum use life, υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια keystrokes, δηλαδή στα 50 εκατομμύρια χτυπήματα αναπλήκτρου, πατήματα πλήκτρου. Το συγκεκριμένο μπορούμε να το βρούμε μόνο στα μηχανικά πληκτρολόγια, δηλαδή μόνο τα μηχανικά πληκτρολόγια έχουν τέτοια διάρκεια ζωής, που για μεμβράνη είναι πρώτη φορά το βλέπω, να σας πω την αλήθεια, ειδικά σε αυτή την τιμή. Το πληκτρολόγιο το βρήκα από ελληνικό κατάστημα εδώ στη Λίμνο συγκεκριμένα και το πήρα στα 28 ευρώ, τόσο είναι τιμή του, γύρω στα 27, 28, 29 ευρώ μπορείτε να το βρείτε. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχει χαρακτηριστικά μεμβράνης, είναι αρκετά φθηνό, υπερβολικά φθηνό θα έλεγα, αλλά δίνει πράγματα τα οποία βρίσκουμε στη χρήση του μόνο σε μηχανικά πληκτρολόγια, συγκρίνεται δηλαδή με αυτά που διαβάζω σε σχέση με τα μηχανικά πληκτρολόγια, συν οι επιλογές στο φωτισμό, οι οποίες πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το κόβω το πληκτρολόγιο θα το δούμε κιόλας, και με αυτά που έχω δει από πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, είναι τεράστιο value for money το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Συνδέεται με USB και power equipment, συνδέεται σε Windows 7, Vista 8 και Mac. Τα χαρακτηριστικά του, άλλα, έχουμε 7 επιλογές LED, 7 χρωματισμούς διαφορετικούς, συν 3 διαφορετικά brightness level, δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε 7 χρώματα, θα το δείχνουμε κιόλας, δεν είναι μόνο κόκκινο, γίνονται και άλλα. Επίσης έχουμε 3 επιλογές από μέτριο δυνατό έως χαμηλό φωτισμό για να μην μας ενοχλεί, έχουμε 2 μέτρα nylon καλώδιο ενισχυμένο, USB 2 επιχρυσωμένο και silence caps. Τα πλήκτρα, παιδιά, θα σας το δείξω και θα το ακούσουμε κιόλας, γιατί μου αρέσει σαν πληκτρολόγια να ακούμε τον ήχο των πλήκτρων. Είναι τελείως αθόρυβα, είναι σαν να μην ακούγονται καθόλου. Λοιπόν, επίσης έχει 5 μάκρο. Τα βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα στο πλάι. 5 μάκρο για να συνηθίζουμε παιχνίδια όπως Dota και διάφορα άλλα. Έχει multimedia keys, δηλαδή έχει πλήκτρα τα οποία
ρυθμίζονται για να ενεργοποιούμε players, media players, volume up, volume down και πάει λέγοντας. Και επίσης έχει CD με λειτουργικό, το οποίο μπορούμε όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε από επίπεδα φωτισμού, αν θα αναβοσβήνουν όλα τα χρώματα στη σειρά, εάν θα έχουμε pulsing ή οτιδήποτε άλλο μέσα από CD. Λοιπόν, αυτό ήταν το κουτάκι. Να σας δείξω κιόλας μια τελευταία λεπτομέρεια. Το κουτί ανοίγει από πάνω, οπότε μπορούμε να δούμε το πληκτρολόγιο. Εντάξει, δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Φαίνεται η σακουλίτσα και τα πλήκτρα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το πληκτρολόγιο μας. Αρκετά εύκολο. Το κουτί είναι αρκετά απλό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εξωτερικά είναι πολύ ωραίο, εξωτερικά. Παίρνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, να βγάλουμε το πληκτρολόγιο μας σιγά σιγά. Παιδιά, η πρώτη εντύπωση είναι ότι είναι αρκετά στιβαρό και δυνατό πληκτρολόγιο, δηλαδή φαίνεται ότι είναι ποιότητα τα κατασκευής. Δεν έχει καμία σχέση το βάρος του με τα φθηνά πληκτρολόγια που αγοράζουμε. Πρόσφατα έδωσα εδώ στον αγαπητό μου ένα πληκτρολόγιο που είναι πολύ πιο φθηνό από αυτό, αλλά η ποιότητά του είναι αρκετά, όχι χάλια, αλλά είναι πολύ φθηνό και πολύ ελαφρύ. Το συγκεκριμένο ζυγίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί έχουμε user guide και ένα CD. Θα σας πετάξω στην άκρη το πλαστικό που μας χρειάζεται. Και πάμε να δούμε το πληκτρολόγιο. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το καλώδιο του, το οποίο καλώδιο, όπως παρατηρείτε και εσείς, φαίνεται στην κάμερα ούτως ή άλλως, είναι υφασμάτινο, με υφασμάτινη επένδυση, βλέπουμε εδώ, 2 μέτρα μήκος, αρκετά ανθεκτικό. Βλέπουμε επίσης εδώ ότι είναι επιχρυσωμένο το USB stick. Είπαμε η επιχρύσωση, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, δεν έχει να κάνει με το αν είναι χρυσό το γύρω-γύρω, αλλά αν έχει επιχρυσωθεί μέσα οι connectors, ώστε όταν κάνει επαφή με τον υπολογιστή μας να κάνει πάρα πολύ, να έχει τέλεια επαφή χωρίς να έχει περιθώρια για αέρα, ώστε να γίνεται όσο δυνατόν καλύτερη μετακίνηση πληροφορίας είναι δυνατόν να συμβεί. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολόγιο. Πριν να το βάλω στην πρίζα, γιατί θα ήθελα να σας δείξω όλα τα χαρακτηριστικά του, λοιπόν, να σας το γυρίσω προς τα εσάς για να το βλέπετε και καλύτερα. Αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο, παιδιά. Πολύ απλό, πολύ όμορφο, είναι τεράστιο, έχει πολύ όμορφο σχεδιασμό. Θα ξεκινήσουμε από το πίσω μέρος. Το πίσω μέρος βλέπουμε ένα hexagon πλέγμα εδώ. Έχει εδώ πλαστικά rubber, δηλαδή επιγόμωση για να μην γλιστράει. Ποδαράκια τα οποία ανοίγουν σε δύο θέσεις. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε. Βλέπουμε τις βασικές πληροφορίες εδώ πέρα του πληκτρολογίου, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αρκετά στιβαρό. Λοιπόν, γύρω-γύρω δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε πάμε στην μπροστά επιφάνειά του, να το σηκώσω κιόλας όσο πιο ψηλά γίνεται. Ας πετάξουμε και αυτά στην άκρη. Έχουμε το user guide μαζί, το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μας δείχνει το πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα στα γρήγορα. Και το installation guide με τους drivers. Τσεκάρουμε πάντα και τη σελίδα για να δούμε πως υπάρχουν πιο καινούργιοι οδηγοί. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο μας είναι αυτό εδώ. Έχει εδώ πέρα 5 πλήκτρα για μακροειδωλές. Ακούστε λίγο τον ήχο. Τα πατάω επίτηδες δυνατά για να τα ακούσετε. Είναι αρκετά αθόρυβα όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν κάνουν πάρα πολύ ήχο. Τουλάχιστον όχι στο το μηχανικό πληκτρολόγιο. Ακούστε λίγο το μηχανικό μου. Λοιπόν, για να συγκρίνουμε κιόλας τι γίνεται. Έχουμε τα macro keys μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε τα πλήκτρα F, home buttons, οτιδήποτε άλλο, τα βελάκια, αριθμητικό πληκτρολόγιο. Έχουμε κανονικά control, windows key, έχουμε alt, έχουμε FN, ένα πλήκτρο για να μπορούμε να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς τόσο με τα macro, δηλαδή μας επιτρέπουν να κάνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς με τα macro keys μας και να χρησιμοποιήσουμε 1, 2, 3 όσες φορές χρειάζεται το κάθε πλήκτρο με διαφορετική διάταξη. Έχει 3 προφίλ, μπορούμε να αποθηκεύσουμε έως 3 προφίλ εδώ πέρα, διαφορετικές εντολές για το κάθε τι. Έχουμε εδώ πέρα ένα διακόπτης RGB. Προφανώς και δεν φαίνεται γιατί είναι όλο μαύρο αυτή τη στιγμή το πληκτρολόγιο και θα σας δείξω αμέσως τώρα πως θα
ενεργοποιηθεί. Αλλά πριν από αυτό, να δούμε λίγο αυτό που με ενδιαφέρει πάντα είναι τα shift key να είναι αρκετά μεγάλα και το enter, το οποίο είναι και αυτό αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν θα ανάψει. Ναι, είναι σαν να βάζω δέντρο στην πρίζα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, και όσο μπορούμε να το δούμε, ας κλείσω και το φως από εδώ, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο χρωματισμός όσο γίνεται. Ο οποίος τους αμέσως βρήκε τους drivers, ο υπολογιστής μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τον πράσινο φωτισμό. Ελπίζω να μπορούμε να το δούμε όσο πιο καλά γίνεται. Εδώ πέρα βλέπουμε τα macro keys. Και πάμε να σας δείξω τώρα τα επίπεδα του φωτισμού. Προσέξτε. Έχουμε μπλε τυρκουάζ. Λοιπόν, επίσης με το RGB, μόνο ένα απλή τρόπο πατάμε. Έχουμε MOV που είναι από τα αγαπημένα μου. Εδώ το βλέπετε λίγο πιο φωτεινό. Το βλέπετε λίγο πιο φωτεινό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί η κάμερα το τονίζει λίγο αυτό. Βλέπουμε, ανάβουν εδώ πέρα τα λαμπάκια αυτά. Ανάβουν το σηματάκι της εταιρείας που είναι το κεφάλι του Optimus Prime από ό,τι είχαμε πει για τις προάλλες. Λοιπόν, έχουμε όλα τα πλήκτρα φωτίζονται. Λοιπόν, για να πάμε, έχουμε το CL εδώ πέρα. Το κόκκινο που είναι ένα από τα πολύ εντυπωσιακά, δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ όμορφο το πληκτρολόγιο. Ξαναγράμε στο πράσινο, όλα έχουμε 1, 2, μπλε, 3, 4, 5, 6, 7 διαφορετικά χρώματα. Όπως βλέπετε αλλάζουν όλα, δεν αλλάζουν μόνο τα πλήκτρα και από κάτω το πληκτρολόγιο, το οποίο πραγματικά έχει τρομερή αίσθηση έτσι όπως το βλέπετε φωτισμένο. Εσείς μπορείτε να πάρετε μόνο ένα κομμάτι της εμπειρίας από την κάμερα, αλλά πιστέψτε με, εγώ που είμαι ακριβώς από πάνω από αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι είναι υπέρ εντυπωσιακό, ειδικά το βράδυ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τα caps, τα num και scroll buttons, τα οποία τα λεντάκια μάλλον που ανάβουν και μας ειδοποιούν. Επίσης θέλω να δω αν είναι αυτό που έχω καταλάβει η φωτεινότητα. Λοιπόν, πατάμε το FN και το RGB για να δούμε. Οπότε τώρα έσβησα το πληκτρολόγιο. Αν το ξαναποτίσω, το φωτίζω και εδώ το φωτίζω, λίγο πιο χαμηλή είναι η έντασή του και έχουμε πάλες. Όπως βλέπουμε είναι σαν να αναπνέει το πληκτρολόγιο, δηλαδή σβήνει και ανάβει μόνο του. Ας αλλάξουμε χρώμα να δούμε τι συμβαίνει και με τα άλλα χρώματα. Λοιπόν, οπότε το κλείνει με FN και το RGB και το κρατάει σε μόνιμα φωτεινό και με pulse. Οπότε τρεις πιθανές περιπτώσεις για το κάθε ένα. Πρώτον, να είναι σβηστό, ορίστε. Δεύτερον, να είναι μόνιμα αναμένο στη μέγιστη ένταση. Και τρίτον, το πληκτρολόγιο να είναι σαν να αναπνέει, να κάνει breathing όπως θα δείτε και στις ρυθμίσεις σας. Λοιπόν, επίσης πάμε λίγο μία στα γρήγορα, όλοι οι πιθανοί φωτισμοί είναι πολύ ωραίοι, γιατί αν βαρεθείτε μπορείτε να αλλάξετε το φωτισμό, μπορείτε να αλλάξετε το πώς φαίνεται. Προσωπικά μπορώ να πω ότι το έχω λατρέψει. Επίσης τα πλήκτρα του είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πάρα πολύ σιγανά, οπότε δεν θα κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο. Έχει και αυτό εδώ το οποίο είναι το rest palm, το οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε τα δάχτυλά μας. Εγώ στο μηχανικό, επειδή δεν έχει rest palm, αναγκάστηκα να φτιάξω ένα από ξύλο. Λοιπόν, μην κοροϊδέψετε, μην γελάστε. Πιστέψτε με αυτό εδώ το πράγμα, αν πάτε να το αγοράσετε από το αγγλικό ή από το αμερικάνικο eBay, κοστίζει 70 ευρώ. Οπότε, εμένα που πιάνω λίγο τα χέρια μου, κατασκεύασα ένα, το έβαψα κιόλας, έφτιαξα και αυτές τις γραμμές για να μοιάζει λίγο φθαρμένο. Οπότε εγώ έκανα το δικό μου rest palm πάρα πολύ όμορφα και φθηνά. Οπότε αυτό όμως δεν έχει αυτή την ανάγκη, οπότε έχει την ήδη έτοιμο rest palm, αρκετά αναπαυτικό. Λοιπόν, να το βάλουμε εδώ πέρα. Το καλό μου αρέσει γιατί είναι έτσι η λεπτομέρειά του αυτή αρκετά όμορφη, το ότι έχει κορδόνι. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξω λίγο, θα το δω εγώ να σας πω τώρα πώς γράφει. Το space όπως ακούω ότι κάνει παραπάνω ήχο. Τα άλλα πλήκτρα είναι πιο αθόρυβα. Ακούγεται ένα τικ-τικ. Αλλά πιστεύω να σχέση με το μηχανικό δεν έχει καμία σχέση στον ήχο, είναι αρκετά αθόρυβο. Το α έτσι όπως
Βασικά από ό,τι κατάλαβα έχει να κάνει με το πώς πατάμε τα πλήκτρα. Κάποια ακούγονται λίγο πιο δυνατά, κάποια όχι τόσο. Αλλά τα αναγνωρίζει και ελληνικούς και αγγλικούς χαρακτήρες. Το layout του, όπως θα είδατε αν φάνηκε, είναι αγγλικό, δηλαδή έχει μόνο... να το φτιάξουμε. Έχει μόνο αγγλικούς χαρακτήρες. Μένα προσωπικά δεν με εμποδίζει αυτό, γιατί έχω συνηθίσει από το δικό μου πληκτρολόγιο τόσο καιρό, οπότε είμαστε όλα ok. Αυτό που προσπαθώ να δω είναι ποια είναι τα media πλήκτρα, τα media keys. Προφανώς υποθέτω, δεν έχω ανοίξει τώρα το manual, αλλά ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτά εδώ πέρα, αν τους δώσουμε κάποιες εντολές ή κάποια από τα F, τα οποία F από ό,τι φαίνονται αρκετά καθαρά. Επίσης η γραμματοσυρά είναι πάρα πολύ όμορφη και φουτουριστική, δηλαδή είναι καθαρή και έχει ένα στυλ, θυμίζει αρκετά το Razer Black Widow στο πώς είναι τα γράμματα. 27, 28, 29 ευρώ, τόσο θα το βρείτε. Εγώ προσωπικά το πήρα από το PC Lab Mirinas. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να το βρείτε είτε από το ίντερνετ είτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, με το μαγαζί από εδώ, αν και υπάρχει και στο ίντερνετ. Λοιπόν, για τα λεφτά του, παίρνουμε ένα αρκετά βαρύ και στιβαρό πληκτρολόγιο. Παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο με 7 επιλογές φωτισμού συν 2 διαφορετικά κανάλια, 3 μάλλον μαζί με το σβήσιμο, για ανά φωτισμό, ανά επίπεδο φωτισμού, ανά χρώμα αν το θέλετε πιο απλά. Παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο αθόρυβο, το οποίο κάνει και για gaming, κυρίως για gaming όπως το κόβω. Αντιγκόστινγκ δεν έγραφε μέσα ότι είναι αντιγκόστινγκ, δηλαδή να βατάμε 6 πληκτρά τουλάχιστον, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια που θα χρειαστεί να πατήσετε πάνω από 4-5 πληκτρά ταυτόχρονα. Νομίζω δηλαδή για HON, DOTA και LOL και για όλα τα υπόλοιπα θα είναι καλό. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω αν έχω κάποιο πρόβλημα. Αυτό ήταν το Hanzo της Element. Παιδιά, πραγματικά αν το βρείτε πάρτε το, είναι πολύ καλό value για τα λεφτά του. Συνήθως τα ίδια λεφτά παίρνουμε ένα από τα πιο απλά της Natec, το οποίο έχει ένα χρώμα μόνο και αν. 28, 27, 29 ευρώ. Τόσο είναι το ευρώ στον ευρώ στο τιμό που θα το βρείτε. Εγώ το πήρα 28 ευρώ. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, τρέχει ένας διαγωνισμός giveaway στο κανάλι μας, μπείτε και πατήστε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας για να μπορέσω να σας βάλω στην κλήρωση για το μπασκετάκι NBA 2K14 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν το Element Hanzo Gaming Keyboard. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.